Και να κάνουμε μια τελευταία. Ωραία, να δω λιγάκι ποιοι έχουν παραμείνει. Παρακαλώ, κύριε Θεοφύλακτο, 8 λεπτά. Ευχαριστώ. Κύριε Βαρινογιάννη, ακούω τις απαντήσεις σας σε αυτά τα ερωτήματα, όπως και το τελευταίο τώρα του συναδέλφου. Τελικά, έτσι θέλω να το ξεκαθαρίσετε, όπως είπατε για το ΜΕΓΑ, θέλω να ρωτήσω. Όπως είπατε ότι πλήρωνε τους φόρους του. Τα δάνεια του ΜΕΓΑ θα πληρωθούν. Γιατί είναι τώρα στον αέρα ένα μεγάλο ποσό δανείων. Θα πληρωθούν τουλάχιστον στο ποσοστό που σας, τη συμμετοχή σας. Αυτή η ερώτηση είναι υπερβαίνει τον εαυτό μου. Δεν ξέρω αν θα πληρωθούν. Τι να σου πω. Η απάντηση είναι δεν γνωρίζω αν θα πληρωθούν. Ελπίζω να πληρωθούν. Είστε στο. Μα, μπορώ να απαντήσω μια ερώτηση στην οποία είμαι. Στο 20% της επιχείρησης. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Η εκτίμησή μου είναι ότι μπορεί και να πληρωθούν. Αν πιάσει ξανά το κανάλι να λειτουργεί, μπορεί και να πληρωθούν. Δεν μπορώ να σας το ρωτάω γιατί το είπαν και αρκετοί συνάδελφοι ότι τελικά αυτά χρέονται στις τράπεζες και μέσω της ανακεφαλαιοποίησης τελικά τα επομίζεται το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού. Επειδή συζητάμε πάρα πολύ στο ίδιο. Και για να ολοκληρώσω. Τώρα, έχετε ένα επιχειρηματικό εύρος και εσείς και άλλοι επιχειρηματίες που πέρασαν από εδώ πέρα, που ξενίζει λίγο ότι να ακούγεται ότι κάποια από εσά δεν ξέρουμε τι θα γίνουν και τελικά θα καταλήξουν στο να περικόπτονται οι επικουρικές συντάξεις ή να πληρώνουμε όλοι ένφια. Είμαστε εδώ για να κάνουμε μια συζήτηση και για να διερευνηθεί ένα θέμα. Το θέμα ήταν, αν γνωρίζω καλά, αν δανειοδοθήκαν κανάλια στο παρελθόν έξω από την τραπεζική πρακτική. Αυτό ήταν το θέμα. Τώρα, όταν κάποια κανάλια παίρνουν δάνεια τη συγκεκριμένη εποχή που δικαιούνται να πάρουν δάνεια, δεν νομίζω ότι ήταν παράνομο. Αν μετά άλλαξε συνθήκες αγοράς και τα δάνεια αυτά δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν, είναι ένα σύνηθες φαινόμενο που συμβαίνει σε χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις. Ωραία. Έτσι, για να ξέρω τι λέμε. Το ερώτημα δεν είναι λοιπόν αν μια επιχείρηση έχει βρεθεί να είναι υπερδανεισμένη, διότι οι συνθήκες αγοράς τη φέραν σε αυτό το σημείο. Έτσι, γιατί αυτό το σημείο ήρθε και δεν ήρθε από καμία ευθύνη, από καμία ελληνική πίεση. Δεν υπήρχε μια μεγαλύτερη χαλαρότητα, ας πούμε, αυτό που απαντήσατε. Ακούστε με λίγο. Ότι κάποια στιγμή, μέχρι το 2010, υπήρχε ένα τραπεζικό σύστημα που χρηματοδοτούσε διάφορες επιχειρήσεις, μεταξύ αυτών και μέσα ενημέρωσης. Τώρα, δεν είμαι σε θέση να κρίνω πλην των δικών μου μέσων, αν αυτά ήταν μέσα στα πλαίσια της συνήθης τραπεζικής πρακτικής. Δεν είστε τελικά. Δεν μπορείτε, λέτε, να κρίνετε αν ήταν στη συνήθεια τη τραπεζική πρακτική. Απαντήσατε, ας πούμε, στα δικά σας ότι η εγγύηση ήταν οι μετοχές της ίδιας εταιρείας. Είναι κάτι αυτό που συνηθίζεται σε άλλες επιχειρήσεις. Συγγνώμη, δηλαδή, είναι πολύ λογικό να έχεις τις μετοχές της ίδιας εταιρείας. Αν το πάρουμε δε και έτσι λίγο υπερβατικά, αν δοθήκαν 75 εκατομμύρια να πάρει κάποιος με άδεια το 2016, πόσο αξίζει ένα κανάλι με πρώην αδιούχο, με ένα τζίρο και κόσμο και μια φήμη 25 ετών. 150, 200, δεν ξέρω. Άρα λοιπόν, μου λέτε πράγματα τα οποία είναι υποθετικά. Να απαντήσω λοιπόν. Επειδή μέχρι το 2010 όλοι ζούσαμε σε αυτή τη χώρα θεωρώντας ότι όλα είναι τέλεια και ξυπνήσαμε μια μέρα και δεν ήταν τέλεια, μέχρι τότε οι τράπεζες για να λειτουργούν και να έχουν την κερδοφορία που έχουν δανείζανε χρήματα. Σε όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις. Αυτό που αξίζει να μελετηθεί και είμαι υπέρμαχος αυτής της έρευνας είναι αν πρώτου 10 ή πρόσφατα δινόντουσαν δάνεια για άλλους σκοπούς ή παίρναν δάνεια επιχειρήσεις και κάναν κάτι άλλο. Έτσι. Ή αν ήταν παράνομο. Ένα είναι αυτό και ένα δεύτερο, κύριε Βαρδινογιάννη. Αν ένας οργανισμός έρθει σε σημείο να πτωχεύσει, όποιο και να είναι αυτός ο οργανισμός, πτωχεύει. Διότι οι συνθήκες αγοράς το κάνουν σε αυτήν την κατάσταση. Η δική μας προσπάθεια ήταν και παραμένει να μην πτωχεύσει. Όταν λοιπόν έχουμε δώσει 80 εκατομμύρια, 85 αν θυμάμαι καλά, τα τελευταία χρόνια για να συντηρηθεί ένα κανάλι, το οποίο τα περισσότερα, τα 75 πήγαν στις τράπεζες, η εγγύηση ή μη εγγύηση περιτεύει. Απαντήσατε ότι καλώς έγινε ο διαγωνισμός, αλλά διαφωνείτε με τον αριθμό των αδειών, είστε υπέρμαχος της ελεύθερης αγοράς. Περιμένω να σας ρωτήσω. Μην μου αλλάζει να διατυπώσω ότι έχουμε θέμα. Να διατυπώσω την ερώτηση. Κάνατε τον προβληματισμό σας, έγκυται στον αριθμό των αδειών, γιατί πιστεύετε ότι η αγορά είναι ελεύθερη κτλ. Με δεδομένη όμως ότι βρισκόμαστε μετά το 2010, που η διαφημιστική πίτα και γενικά η αγορά
στον συγκεκριμένο χώρο συρρυκνώθηκε πάνω από 50%, 70% και βάλει τα 100. Πώς θα χρηματοδοτηθούν οι παραπάνω εταιρείες, τα παραπάνω, τα 5, τα 6, τα 15 που λένε κάποιοι κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας? Γιατί ο φόβος της κυβέρνησης είναι ότι, και ο δικός μας, της κοινοβουλευτικής ομάδας, είναι ότι θα χρηματοδοτηθούν με δάνεια τα οποία θα είναι δανεικά και γύριστα. Νομίζω ότι τα καινούργια κανάλια. Δηλαδή, άμα κάποιος επιχειρηματίας πει θα ανοίξω ένα κανάλι και άλλα θα δανειστώ και θα βάλω εγγύηση στις μετοχές. Και μετά θα πέσει έξω. Ευχαριστούμε πολύ. Να μην ξαναέχουμε το ίδιο. Θεωρώ λοιπόν ότι ένα κανάλι το οποίο ξεκινάει σήμερα, βεβαίως και μπορεί να δανειωθεί, αλλά χρειάζεται οπωσδήποτε και πολλά κεφάλαια πρέπει να μπουν στο κανάλι. Για να αρχίσει είναι μια καινούργια επιχείρηση και συνήθως οι τράπεζες δανειοδοτούν ένα ποσοστό των κεφαλαίων που βάζεις. Δεν είμαι τραπεζίτης και ούτε πρόκειται να κάτσω να βγάλω τη φόρμουλα που χρειάζεται για να δανειοδοτηθεί ένα κανάλι καινούριο. Άρα λοιπόν, τι μπορώ να πούμε με τα βεβαιότητες? Ότι υπάρχει ένα τοπίο. Δεν είπα ότι καλώς έγινε ο διαγωνισμός. Είπα ότι θα έπρεπε να έχει γίνει κάποιος διαγωνισμός. Αυτό. Και θα έπρεπε αυτή η κατάσταση, η οποία έχει όλα τα τηλεοπτικά κανάλια της χώρας από τα πανελλαδικής εμβέλειας και τα τοπικά, σε μια κατάσταση αναμονής, 20 χρόνια τώρα, 25, θα έπρεπε να μην υπάρχει. Ωραία, αυτό. Άρα λοιπόν η θεωρία ότι σωστά πρέπει να μπει μια τάξη είναι απόλυτα λογική και απόλυτα σωστή. Συμφωνούμε. Τώρα, θεωρώ ότι ο διαγωνισμός δεν ήταν ό,τι πιο πετυχημένο στην κατάσταση που είναι και η χώρα οικονομικά και τα κανάλια στις δυσκολίες που είναι. Δεν ευνόησε μια σωστή ομαλή μετάβαση από το ένα καθεστώς στο άλλο. Αυτό θέλω να πω, διότι με αυτόν τον τρόπο είναι σε αδιέξοδο αρκετοί επιχειρηματίες και θα έρθουν και άλλοι επιχειρηματίες σε αδιέξοδο να γίνονται τοπικής εμβέλειας και προχωράμε. Απαντήσατε σε αρκετές ερωτήσεις συναδέλφων ότι αποκλείεται να υπάρχει θέμα παρεμβάσεων στα δάνεια να υποχρεώνεται ο καναλάρχης να στηρίζει ένα συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα επειδή αυτό φρόντισε να δανειοδοτηθεί. Δεν υπάρχει, είπατε, εγώ δεν ξέρω κάτι τέτοιο, το αποκλείω. Δεν θα αναφερθώ, η ερώτηση μου είναι εξής. Δεν γνωρίζω κάτι, δεν το αποκλείω. Δεν το αποκλείω, δεν το γνωρίζετε. Εγώ δεν θα αναφερθώ σε δηλώσεις επιχειρηματιών που πέρασαν από εδώ πέρα, οι οποίοι είπαν είναι κάτι αυτονόητο στην πιάτσα, έτσι μιλώντας έτσι, αλλά αν είχε υποπέσει την αντίληψή σας δήλωση πρώην Πρωθυπουργού που είχε πει ο Γιώργος Παπανδρέου ότι επειδή δεν συνέβαλα στο να δοθεί δάνειο στο ΔΟΛ, αμέσως άλλαξε τακτική εναντίον μου και έγινε εχθρικό. Το θυμάστε? Αυτό το 12. Ούτε εφημερίες διαβάζω, ούτε παρακολουθώ τις δηλώσεις των πολιτικών. Με συγχωρείτε, αλλά δεν. Κάτι έχει πάρει ταυτί μου. Αλλά αν πέφτει ένας πρωθυπουργός επειδή μια εφημερίδα το βαράει, υπάρχει θέμα. Το είχατε ακούσει. Εντάξει. Καλά, ήταν ένα μεγάλο συγκρότημα και για να υποθεί κάτι τέτοιο, φαντάζομαι. Ευχαριστώ, κύριε Θεοφίλε. Εντάξει, δεν μπορώ να φανταστώ ότι έπεσε ένας πρωθυπουργός από μια εφημερίδα. Δεν είπα, έπεσε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε Θεοφύλακτε.